Για 5ο-24ωρο η Ιταλία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιφέρεια της Εμίλια-Ρωμάνια. Μέχρι στιγμής 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 27.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Η δική μονάδα διασωστικού ελικοπτέρου απεγκλώβησε μια έγκυο γυναίκα που παγιδεύτηκε μέσα στο πλημμυρισμένο της σπίτι. Λίγο αργότερα στο Λούγκο συνετρίβει ελικόπτερο διάσωσης. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να επιστρέψει πιο νωρίς από την Ιαπωνία, όπου και συμμετέχει στις εργασίες της G7, ώστε να επισκεφθεί τις πληγήσες περιοχές.